Δεν έχει παρέλθει πολύ καιρός από τότε που αποχαιρετήσαμε τη φετινή Super League σε ένα πρωτάθλημα με αρνητικό πρόσημο για τις ομάδες Θράκης. Η Ξάνθη δεν έκανε μια χρονιά ανάλογη με την προπέρσινη όταν είχε φτάσει στο τελικό του κυπέλου, ενώ ο Πανθραϊκός αποχαιρέτησε από νωρίς τα σαλόνια της Super League. Σιγά σιγά οι δύο ομάδες της Θράκης που εκπροσώπησαν την περιοχή σε επαγγελματικές κατηγορίες πέρσι κάνουν τον προγραμματισμό τους για τη νέα χρονιά. Στη Ξάνθη αλλαγές δεν είναι λίγες, με μεγαλύτερη ενένα αυτήν στην ονομασία της ομάδας. Νέο όνομα λοιπόν, αλλά και σήμα για τη Ξάνθη, που θα ονομάζεται Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης και θα προχωρήσει σε ριζική ανανέωση του ρόστερ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο θα παραμείνει για τη νέα χρονιά στο τιμόνι της ομάδας, αντίθετα με τους Ενάμο, Δημητρό, Φάρκας, Καρυπίδη, Ζαραδούκα, Παπαστεριανό, Καπετάνο, Γούτα και Μπέρτο, οι οποίοι ήδη αποτελούν παρελθόν από την ομάδα της Ξάνθης. Η εννιάδα των αποχωρήσεων απαιτεί νέες και ποιοτικές προσθήκες για την ομάδα, ώστε να εμφανιστεί ανταγωνιστική τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ήδη έχουν αποκτηθεί ο Θανάσης Παπαγεωργίου, που πέρσι αγωνιζόταν στο Πανθραϊκό για το δεξί άκρο της άμυνας, ο Παύλο Ντελούκας από τη Βιτορούλ της Ρουμανίας και ο τερματοφύλακας Ζίβκο Ζίβκοβιτς, που πέρσι κατέγραψε 15 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτιζάν. Η Ξάνθη μάλιστα είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Αριστοτέλη Καρασαλίδη, που πέρσι αγωνίστηκε στον Ηρακλή. Το σαφάρι από τους Παπαδημητρίου και Λουτσέσκου θα συνεχιστεί ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες περιπτώσεις και να αποκτηθούν από την Ξάνθη έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο έμψυχο υλικό της ομάδας. Πολύ πιο ομιχλώδες είναι το τοπίο στην ομάδα του Πανθρακικού. Οι πράσινοι βρήκαν στο πρόσωπο του κριτικού Κώστα Νιφαντάκη το νέο τεχνικό της ομάδας. Ο Νιφαντάκης δεν είναι άγνωστος στους ποδοσφαιρόφιλους της Βορείου Ελλάδας, καθώς πέρσι μέχρι το Δεκέμβρη του 2005 κάθισε στο πάγκο του Αθλητικού Ομίλου Καβάλας. Βοηθός του κύριου Νιφαντάκη θα είναι ο Τάκης Διακάκης. Και μπορεί το ζήτημα του τεχνικού επιτελείου να έχει λυθεί, ανοιχτό παραμένει όμως το θέμα της κατηγορίας στην οποία θα αγωνίζεται του χρόνου ο σύλλογος από την Κομοτηνή. Ακόμη τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει για το αν ο Πανθραϊκός θα συμμετάσχει στην Football League ή αν θα προτιμήσει να καθαρίσει από τα δυσβάσταχτα χρέη, ακολουθώντας τον δύσκολο δρόμο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τις προσεχείς ημέρες, καθώς ο Πανθραϊκός θα κληθεί να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα που επιθυμεί να συμμετάσχει.